Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων για το θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας υπεγράφει σήμερα στο παραλίμνιο χωριό Ψαράδες του Δήμου Πρεσπών. Η τηλεόραση του ΦΛΑΣ βρέθηκε στον χώρο της τελετής, καταγράφοντας το όσα έγιναν τόσο στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο της είδησης. Στο παραλίμνιο χωριό Ψαράδες του Δήμου Πρεσπών πραγματοποιήθηκε η τελετή Συμφωνίας Ελλάδας και Σκοπίων για την ονομασία γειτονικής χώρας. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η προσέλευση στο χώρο δημοσιογράφων, διπλωματών και πολιτικών φορέων. Λίγο μετά τις 10:30, στον χώρο της τελετής έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς, συνοδευόμενος από τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς. Αυτό που 25 χρόνια δουλεύει, να τελειώνει και να υπογράφει τη μέρα του γενεθλίων. Το είχατε οργανώσει, έτσι. Όχι, παιδί μου. Η υποκαιρία είχε πόσα κλείνει για το καλό. Εσένα σε 78. Λίγο αργότερα στον χώρο έφτασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο Σκοπιανός ομόλογός του Ζόραν Ζάεφ ήρθε με ταχύπλο από τη Λίμνη. Συναντιόμαστε σήμερα εδώ στις Πρέσπες με φόντο το διεθνές στο δικό μας ραντεβού με την ιστορία. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που στο διάβα της ιστορίας το έχουν διασκήσει νικητές και ηττημένοι της ιστορίας, θριαμβευτές αλλά και τραγικοί ήρωες, κυνηγοί και κυνηγημένοι, όπως μας έχουν αφηγηθεί με λόγο και εικόνες οι μεγάλοι ποιητές της ανθρώπινης περιπέτειας. Και βρισκόμαστε εδώ για να αναμετρηθούμε με το βάρος της δικής μας ιστορικής ευθύνης. Να απευθυνθούμε πρώτα απ' όλα στους λαούς μας. Αλλά να απευθυνθούμε και σε όλους τους λαούς των Βαλκανίων. Λαούς βασανισμένους στο διάβα της ιστορίας, από το δηλητήριο του σοβινισμού και την επιγόνια του εθνικιστικού μίσους και της πατριδοκαμπυλίας. Λαούς χτυπημένους από περιφερειακές, διεθνείς, αλλά και αδελφοκτόνες σειράξεις και εθνοκαθάρσεις. Από αλλαγές συνόρων, από αλυτρωτικές παραχαράξεις της ιστορικής αλήθειας, από την επιβολή και την κυριαρχία του φόβου. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, κοιτώντας κατάματα την ιστορία των λαών μας. Βρισκόμαστε εδώ για να πράξουμε και οι δύο το πατριωτικό μας καθήκον. Δεν ανταμώνουμε σήμερα εδώ για να θρηνήσουμε τις ήττες του παρελθόντος. Κάνουμε ένα ιστορικό βήμα για να υπάρχουν από εδώ και στο εξής μόνο νικητές. Για να εκπλώσουμε τις πηγές του χρόνου, να ανοίξουμε το δρόμο της ειρήνης, της συναδέλφωσης, της συνεργασίας, της συνανάπτυξης. Όχι μόνο για τις χώρες μας, αλλά και για όλα τα Βαλκάνια, για όλη την Ευρώπη. Για να βαδίσουμε μαζί
σε μια νέα εποχή περιφερειακής σταθερότητας, ευημερίας και ασφάλειας. Επιτρέψτε μου στην αρχή της ομιλίας μου να αναφερθώ σε δύο αποφθέγματα του Έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη. Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα χωρίς θάρρος. Το θάρρος είναι η μεγαλύτερη ανδρεία και μετά η τιμή είναι η ελπίδα είναι όνειρο όταν ακόμη είσαι ξύπνιος. Των φίλων μας πετύχαμε αυτό που πετύχαμε, την επίλυ. Αυτό αποτελεί αποκορύφωμα των προσπαθειών μας. Είναι έκφραση και αποτελεί μια λύση η οποία είναι προς το συμφέρον του μέλλοντος των πολιτών των δύο χωρών. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι από αυτές τις τρεις δεκαετίες διδαχτήκαμε πολλά σημαντικά πράγματα. Μόνο μέσω πρωτοβουλίας το καταφέραμε αυτό. Συνεχώς γινόταν λόγος για οικοδόμηση εμπιστοσύνης, για τη δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και διαλόγου για την επίλυση του προβλήματος. Πρέπει να μαθαίνουμε, να διδαχθόμαστε από την ιστορία και συνεχώς επαναλαμβάναμε ότι μόνο οι χώρες πρέπει να ζουν σε ειρήνη και τότε επικρατεί ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Όταν οι χώρες είναι σε αγωνία, τότε υποφέρει ο κόσμος. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών υπέγραψαν σχετική συμφωνία. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ότι αφού τελείωσαν οι ομιλίες, ο κύριος Ζάεφ δώρησε τη γραβάτα του στον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η σημερινή τελετή έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως βλέπετε και πίσω μου, στον χώρο έχουν βρεθεί δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία από την Ελλάδα, από τα Σκόπια και από άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος το γεγονός πως ο χώρος της τελετής είχε γεμίσει ασφυκτικά από κάμερες. Για μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα έκαναν λόγο οι βουλευτές της κυβέρνησης από τη Δυτική Μακεδονία που παραβρέθηκαν στην τελετή. Είναι μια ιστορική ημέρα. Μέσα από αυτήν πέρα τη μέρα πιστεύω θα βάλουμε τα θεμέλια ώστε να ανοίξουν οι ορίζοντες, να ανοίξει η Ελλάδα τα σύνορά της, να σπάσει αυτό το απόστημα το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα 70 χρόνια και πιστεύω ότι θα πορευτούμε από κοινού και για τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και την πορεία την όποια επιλέξουν προς την Ευρώπη. Και οποιαδήποτε άλλη πορεία μπορούμε να τους βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια ιστορική μέρα. Είμαι εγώ πολύ περήφανος. Είμαι περήφανος που ψήφισα χθες και έγινε με την ψήφο τη δικιά μου. Είναι μια ιστορική μέρα και για την Πρέσπα, γιατί από ό,τι γνωρίζετε σαν Δυτικομακεδόνες κι εσείς, τα απόνερα του εμφυλίου πολέμου ακόμα υπάρχουν εδώ πέρα στις Πρέσπες. Οι νύμφες ακόμα τραγουδάνε και κλαίνε με το Ολελεμάικο σε αυτήν την περιοχή. Πιστεύω ότι θα απαλληφθεί ο πόνος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μετά τον εμφύλιο έχασαν αδέρφια, αδερφούς, μάνες και πατέρες. Δεν είναι μόνο μια ιστορική μέρα για τις Πρέσπες, είναι και για τις δύο χώρες αλλά και για όλα τα Βαλκάνια. Μία διένεξη η οποία κρατάει πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι σήμερα γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα όπου έχουμε μια κοινά αποδεκτή λύση σε μια εθνική γραμμή η οποία καθορίστηκε αν θέλετε μετά το 2006 και βάζει τα ζητήματα σε μια ονομασία η οποία είναι αποδεκτή και από τα δύο μέρη
με γεωγραφικό προσδιορισμό σύνθετη ονομασία, η οποία χρησιμοποιείται για όλες τις χρήσεις, όχι μόνο διεθνώς και διμερώς, αλλά και στο εσωτερικό της γειτονικής μας χώρας. Βγάζει από το Σύνταγμα, από το σύνταγμα της οποιαδήποτε από, στοιχεία αλληλοτροτισμού υπήρχαν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι με την ενδιάμεση ορισμένα αυτά είχαν εξαιρεθεί από τότε. Βάζει όμως το βασικό στοιχείο είναι ότι βάζει τις σχέσεις των δύο χωρών και τις σχέσεις στην Νότια Βαλκανική Χερσόνησο σε νέα βάση. Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή. Μετά από χρόνια προβλημάτων βρέθηκε ο τρόπος και η επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να λύσουμε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία 30 χρόνια. Είμαστε μια δύναμη ευθύνης αλλά και οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας και στη χώρα και στην ευρύτερη Βαλκανική. Ναι, είναι μια ιστορική μέρα για μας, για όλο τον κόσμο, για το λαό, για τις χώρες, για την ειρήνη, για την συνεργασία και νομίζουμε ότι ένα θέμα, ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε εδώ και 70 χρόνια σιγά σιγά βρίσκει τη λύση του για την ειρήνη, για τη συνεργασία των λαών στην περιοχή. Στον χώρο της τελετής βρέθηκαν και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει και το ανάλογο ψήφισμα. Είναι μια συμφωνία που προχωράει τα πράγματα προς τα μπροστά, ωστόσο όμως υπάρχουν και εύλογες ανησυχίες τόσο στην σύνθετη ονομασία αλλά πολύ περισσότερο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθαγένεια, την υπηκότητα και την εθνότητα, όπου εκεί επικρατεί μια σύγχυση, όπως εκφράστηκε και χθες στη Βουλή. Βέβαια δίδονται εξηγήσεις, αλλά εξηγήσεις αυτές δεν πείθουν. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας διαμαρτύρονται για αυτή την συμφωνία που πάει να υπογραφεί. Ελπίζω να επικρατήσει η σύνεση, διότι σε αυτές τις στιγμές, τις ιστορικές στιγμές, όπως να τις ερμηνεύει κανείς, απαιτείται εθνική ενότητα και σύνεση. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι απαιτούμε συνεργασίες με τους γειτονές μας, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για αυτές τις συνεργασίες, τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Φύρομ, και η διάνοιξη της Μεθόριο, που ήταν μια πρωτοβουλία για να φέρουμε κοντά τους λαούς να συνεργάζονται, τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και μια σειρά από άλλες δράσεις. Το ζητούμενο λοιπόν είναι με σύνεση, να διευρύνουμε τις δυνατότητες, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στα Βαλκάνια, έτσι ώστε η χώρα να εκπέμπει σε αυτό που πραγματικά εξέπεμπε διαχρονικά. Συνέργεια με δυνατότητες τους πολίτες και ενότητα να πορευτούμε στο αύριο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής η καμπάνα στην τοπική εκκλησία χτυπούσε πένθυμα. Μένουμε στο θέμα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Περιφερειακό Θεόδωρο Καρυπίδη βρέθηκε στον χώρο της τελετής για να παραδώσει τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα της ονομασίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε το συζητήθηκαν με τον κύριο Κοντζιά και τον κύριο Καρυπίδη. Είναι η στιγμή που η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παραδίδει στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά το ψήφισμα που εξέδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρία 15η Ιουνίου για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Στο ψήφισμα αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι η Μακεδονία ως όνομα, ως ηθαγένεια, ως γλώσσα και ως ιστορία είναι διαπραγμάτευτη και ότι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση μπορεί να εμφανίζεται ως λύση, αλλά για τους Δυτικομακεδόνες δεν είναι αποδεκτή. Θα δώσουμε ένα ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι το σχέδιο του ψηφίσματος, δεν έχει καθορίσει ακόμη. Για να έρθει ένα πρωτοκόλλο. Με την πρώτη ευκαιρία θα σας αποστείλω στο γραφείο σας, αλλά και σας το φέρω εγώ ίδιος αν το επιθυμείτε. Πάντα επιθυμώ, σας βλέπω. Όπου εκφράζονται οι θέσεις του οργάνου. Έτσι και θέλω να σας ενημερώσω και να εκφράσουμε τη λύπη μας, γιατί υπήρξαν και κάποια επεισόδια με τραυματισμούς σε πολίτες και αστυνομικούς, που νομίζω ότι. Σήμερα? Ναι, στο Πισοντέρ και μάλιστα προς τη μήνα αναγραφόταν ότι είχαμε και νεκρή γυναίκα, που ήταν fake news, ευτυχώς. Πάμε τώρα μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, όπου την ώρα της τελετής πραγματοποιούνταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην χρήση του όρου Μακεδονία στο όνομα της γειτονικής χώρας. Η τηλεόραση του ΦΛΑΣ κάλυψε με δύο δημοσιογράφους, τους Κώστα Μαυρίδη και Απόστολο Γαϊτάνη, όπως και τον ειδικό συνεργάτη Κώστα Περτσινίδη, τα όσα έγιναν. Μακεδονία, κάτω, τα χέρια, από τη
που ολοκληρώθηκε το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε μπροστά στο χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας, λίγο πριν το Πισοδέρι, στις Πρέσπες, με κυρίως πολίτες, απλούς πολίτες, να διαδηλώνουν στέλνοντας το μήνυμα προς τις δύο κυβερνήσεις, τόσο της Ελλάδος όσο και της γειτονικής χώρας, ότι αυτή η συμφωνία θα μείνει στα χαρτιά και δεν θα περάσει γιατί δεν έχει την έγκριση του λαού. Καλώς ορίσατε στη Φλόρινα! Καλώς ορίσατε στη Φλόρινα της μίας και ελληνικής Μακεδονίας! Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για την επέσκυντη αυτή υπογραφή. Ξέρετε τι είπε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων πριν από λίγο. Ξέρετε τι είπε η πρώτη κουβέντα που πάτησε το πόδι του που πάτησε το πόδι του στους ψαράδες. Εμείς οι Μακεδόνες και εσείς οι Έλληνες. Είναι λοιπόν η πικρία μας. Τώρα στο επίπεδο των επεισοδίων, γιατί έχουν γίνει δυστυχώς επεισόδια, ναι, καθώς η αστυνομία είχε στήσει οδοφράγματα και με ειδικές δυνάμεις δεν είχε άλλωστε από νωρίς, από χθες, ανακοινώσει ότι δεν θα είναι δυνατή η διέλευση κανενός πολίτη και δεν θα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης προς στον χώρο των ψαράδων όπου έγινε η υπογραφή από κανένα πολίτη εκτός από τα σώματα ασφαλείας αλλά και όσους είχαν διαπίστευση για την εκδήλωση και την εκδήλωση της υπογραφής. Έτσι κάποιοι που επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλειό ήρθαν αντιμέτωποι και με τις δυνάμεις του ΜΑΤ αλλά και με τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα που ρίχτηκαν. Mm-hmm. Τώρα από τα δακρυγόνα υπήρξαν αναπνευστικά προβλήματα σε πολύ κόσμο, κυρίως νεαρούς, οι οποίοι ήρθαν κοντά και εισέπνευσαν τα δακρυγόνα. Περισσότεροι από 30 άτομα, όπως μας είπαν από το ΕΚΑΒ, χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες. Τους έδωσαν οξυγόνο να εισπνεύσουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε πρώτο στάδιο το αναπνευστικό πρόβλημα. Κάποιοι από αυτούς, περίπου 10, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Φλόρινας για περαιτέρω. Δεν μπορώ να πάω κάτω. Έχει τραυματία. Έχει σοβαρό περιστατικό πάνω. Ξέρω, ναι. Ολοκληρώθηκε το μεγάλο συλλαλητήριο που είχαμε στην περιοχή της Βίγλας όσον αφορά για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Ένα βέβαια συλλαλητήριο το οποίο, όπως γνωρίζουμε και μεταδώσαμε και είπαμε και τις εικόνες που έδωσε και ο Κώστας Μαυρίδης και για τον αριθμό των τραυματιών, είχαμε τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν, όπου μάλιστα εδώ πέρα να δώσουμε και ένα χαρακτηριστικό το τι έγινε. Είχαμε τον κύριο όγκο του συλλαλητηρίου στην περιοχή της Βίγλας, επάνω στο χιονοδρομικό κέντρο, όπου εκεί μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολλοί αυτοδιοικητικοί. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο κ. Πατούλης, ήταν επίσης μητροπολίτες ή μητροπολίτες της Δυτικής Μακεδονίας που δώσαν το παρόν και όλοι μαζί διατράνωσαν την κάθετη αντίθεσή τους στην συμφωνία που υπογράφηκε το πρωί στην περιοχή των ψαράδων στις Πρέσπες. Και μάλιστα δήλωσαν ξεκάθαρα την κάθετη αντίθεσή τους, λέγοντας ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Όσον αφορά τώρα για το άλλο σκέλος, που σημαίνει τα επεισόδια, αυτά έγιναν λίγο πιο κάτω από την περιοχή του συλλαλητηρίου, εκεί που βρίσκεται το Πισοδέρι, όπου ένα μεγάλο γκρουπ αρκετών ατόμων βρέθηκε εκεί πέρα, προσπαθώντας να περάσει τον σφιχτό αστυνομικό κλειό που υπήρχε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ο αστυνομικός κλειός εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος, για το λόγο ότι από το σημείο εκείνο για τους ψαράδες, που ήταν η υπογραφή της συμφωνίας, είναι μια μεγάλη απόσταση, δηλαδή θέλει τουλάχιστον μισή ώρα με το αυτοκίνητο για να φτάσει εκεί. Παρ' όλα αυτά, ο αστυνομικός κλειός ήταν εκεί. Τώρα, οι εικόνες που έρχονται κάνουν λόγο και βλέπουμε ότι μιλάμε για εκτεταμένα επεισόδια. Ξεκίνησαν οι συμπλοκές και οι μαρτυρίες που είχαμε από τον κόσμο που ερχόταν συνεχές στην περιοχή της Βίγλας, στο χιονοδρομικό, μας λέγανε ότι έγινε μια εκτεταμένη χρήση χημικών κροτίδων κρότου λάμψης και υπέρμετρη χρήση βίας, όπως τουλάχιστον μας ανέφεραν οι άνθρωποι
που μίλησαν σε εμάς από την πλευρά της αστυνομίας. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπήρχε και πετροπόλεμος, αλλά πάντως μιλάμε για αρκετά εκτεταμένες και βίαιες συμπλοκές που σημειώθηκαν. Ήταν καθαρά συμβολική η παρουσία, γιατί πλέον έχουν υπογράψει, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Από πού έρχεστε? Από πού δεν ήρθαμε? Μας, μέσω Καστοριάς ανεβήκαμε όλο το βουνό, Βίτσι. Γιατί το έχουν κλειστό. Κλειστό παντού. Μπράβο. Κάναμε... Από πού είστε? Ποβέρια. Κάναμε 4 ώρες να έρθουμε. Είχαμε χρέος να έρθουμε. Από πού έχετε ταξίδι? Από Δράμα. Εσείς? Από Κατερίνη. Δεν το λέμε με έμπαση. Από Κατερίνη. Γιατί από τότε που υπάρχουν... Μακεδονία, γι' αυτό. Ένα είναι το μήνυμα, η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού έχετε ταξίδι για να έρθετε? Θεσσαλονίκη. Καταγωγή μου είναι Πόντιος. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε εναντίον της υπογραφής αυτής. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τρία νέα επενδυτικά προγράμματα για τις επιχειρήσεις τρέχει αυτό το διάστημα το Επιμελητήριο Καστοριάς. Το ρεπορτάζ της Κυριακής Νιάνιου. Τρία νέα προγράμματα προκηρύχθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία στο σύνολό τους θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και για τα οποία το Επιμελητήριο Καστοριάς, που είναι ο φορέας διαχείρισης, θα πραγματοποιήσει, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του, Χαράλαμπος Καρταγλίδης, εξειδικευμένες σημερίδες, προκειμένου όλοι εκείνοι που θα ενταχθούν να ενημερωθούν κατάλληλα. Το πρώτο πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Ποιοτικός εξυγχρονισμός» και απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την τελευταία εβδομάδα προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης τρία νέα προγράμματα πολύ ενδιαφέροντα για τις επιχειρήσεις. Το πρώτο είναι, έχει τον τίτλο «Ποιοτικός εξυγχρονισμός». Έχει να κάνει για μεσαίες επιχειρήσεις, μάλλον απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις, στον τομέα της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας των τροφίμων και επί της ουσίας έχει να κάνει, για να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, για τις επιδοτούμενες δαπάνες, με εξοπλισμό, με συστήματα πιστοποίησης, όπως είναι και ο τίτλος τους, με μεταφορικά μέσα, με δημιουργία επενδυτικού σχεδίου, κάτι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να τα κάνουμε περιληπτικά τα προγράμματα αυτά, να τα πούμε δηλαδή έτσι ώστε να έχουμε μία πρώτη ενημέρωση. Και φυσικά το Επιμελητήριο Καστοριάς στην πορεία, μέσα στο καλοκαίρι, εννοείται ότι θα κάνει εξειδικευμένες ημερίδες. Το δεύτερο πρόγραμμα, όπως δηλώσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και έχει να κάνει με μικρά επενδυτικά σχέδια. Το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο έχει βγει είναι το ψηφιακό βήμα, το οποίο και αυτό είναι πολύ βασικό. Εδώ συμμετέχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις. Απευθύνεται, και είχαμε να το δούμε χρόνια αυτό, σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι δηλαδή εξειδικευμένο πρόγραμμα μόνο για γούνα ή μόνο για πεταποίηση, αλλά είναι για όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας και έχει να κάνει με μικρά επενδυτικά σχέδια από 5 μέχρι 50.000 ευρώ για την δημιουργία ψηφιακών υποδομών. Όπως καταλαβαίνετε, αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάποιος μπορεί να κάνει ένα web κατάστημα, κάποιος μπορεί να κάνει ένα e-shop, μπορεί να πάρουμε λογισμικά. Φυσικά όλο τον εξοπλισμό μηχανολογικό εξοπλισμό και γενικώς μια επιχείρηση να ξεκινήσει ουσιαστικά το ψηφιακό της βήμα. Ενώ το τρίτο πρόγραμμα που έχει τίτλο «Ψηφιακό άλμα» απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις με μεγαλύτερα όμως επενδυτικά σχέδια. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πολύ συναφές, ακολουθεί το ψηφιακό άλμα, το τρίτο πρόγραμμα δηλαδή το οποίο προκηρύχθηκε, το οποίο εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι με πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουμε μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια, από 55.000 ευρώ μέχρι 400.000 ευρώ, και μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία έχει την οριμότητα. Δηλαδή έχει ήδη ξεκινήσει το ψηφιακό της βήμα και τώρα θέλει να προχωρήσει λίγο περισσότερο. Άρα εδώ μιλάμε ξανά για τις ίδιες υπηρεσίες, αλλά οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες για μεγαλύτερες ανάγκες. Εδώ υπάρχουν και φυσικά, στα ήδη υπάρχοντα συστήματα να κάνουμε αναβαθμίσεις τα οποία έχουμε και όπως σας είπα τα δύο προγράμματα αυτά είναι συναφής. Τώρα όπως προείπαμε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις δηλαδή οριστικοποιηθούν και οι οδηγοί του προγράμματος, θα βγουν στη δημοσιότητα από το Επιμελητήριο, αλλά και σίγουρα κάποια στιγμή θα κάνουμε ημερίδα ξεχωριστά για το κάθε πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε σήμερα το τουρνουά μπάσκετ 3 εναντίον 3 στην Λευκοπηγή, με τους αγώνες να γίνονται προς τιμήν του Νίκο Κουμιανάκη.
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο τουρνουά μπάσκετ Νίκο Κουμιανάκη που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Λευκοπηγής το τριήμερο από 15 έως 17 Ιουνίου. Τους αγώνες διοργάνωσε η εθελοντική ομάδα της Λευκοπηγής με αρρωγούς στην περιφέρεια και το Δήμο Κοζάνης. Η εθελοντική ομάδα Λευκοπηγής διοργανώνει το 4ο τουρνουά μπάσκετ Νίκο Κουμιανάκη. Καλωσορίζουμε όλους τους αθλητές. Καλωσορίζουμε και εσάς, καλωσορίζουμε τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον Πολυνίκη προπονητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συμμετάσχοντες, 28 ομάδες δηλώσαν συμμετοχή. Ευχαριστούμε τον Δήμο Κοζάνης, ευχαριστούμε την Περιφέρεια και ευχαριστούμε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εθελοντικής ομάδας για το 4ο τουρνά Νίκο Ακουμιανάκη. Εδώ και τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει γίνει θεσμός πλέον. Φέτος μπήκε υπό τη σκέπη των Λασανίων. Νομίζω η δυναμική και μόνο του τουρνά μας όθησε στο να το βάλουμε στα Λασάνια. Την πρώτη μέρα του τουρνουά το παρόν έδωσε και ο πρώην προπονητής και πρώην υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης. Ο μπάσκετ είναι ο βασιλιάς. Είτε το παίζει καλά το τόπι είτε όχι, αυτός είναι ο βασιλιάς. Επομένως, πρέπει, αν θέλουμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να γίνουν οι αυριανοί που θα τραβήξουν πάλι τα παιδιά στα αναχώματα αυτά, τα αναχώματα. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε τα παιδιά μας με τις κοινωνίες όπως είναι. Δυστυχώς η οικογένεια που ήταν ο φύλακας μέχρι τώρα των παιδιών, της οικογένειας και τα λοιπά, τώρα βλέπετε αρχίζουν να είναι μπερδέματα. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την αγάπη που είχε μέχρι τώρα η ελληνική οικογένεια. Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Κουμιανάκη. Το πρώτο τουρνουά Λευκοπηγής, εόλ συνείδηση μάλλον Λευκοπηγής, ξεκίνησε και με παρότρινση του Νίκου Κουμιανάκη, διότι ήταν μέλος της εθελοντικής ομάδος, ένας άνθρωπος του μπάσκετ. Η ζωή του ήταν το μπάσκετ και έριξε την ιδέα να κάνουμε σε αυτό το χώρο εδώ το κλειστό γυμναστήριο Λευκοπηγής την έναρξη του πρώτου τουρνουά το 2015. Ακολούθησαν άλλα μέχρι που έχασε τη ζωή του το 2016 σε αυτόν εδώ το χώρο μέσα και έτσι αποφασίσαμε να το ονομάζουμε Νίκος Ακουμιανάκης. Τώρα όσον αφορά την ΕΟΛ, όσοι δεν τη γνωρίζουν, έχει κάνει στα 3 χρόνια και 3 μήνες τώρα γύρω στις 70 δράσεις. Από την πρώτη έναρξη του τουρνά το 2015 μέχρι και τη σημερινή έχει λάβει μέρος σε όλα τα πανευρωπαϊκά, παγκόσμια του Δήμου Κοζάνης και το κύπελο Ελλάδος του ΠΑΟΚ και των γυναικών. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι δράσεις, δεν μπορώ να τις θυμηθώ. Έχουμε λάβει μέρος σε εξαφάνιση, έχουμε μαζέψει τρόφιμα για τις άπορες οικογένειες και άλλες πολλές δράσεις με βρίσκεται στη στιγμή αδυναμίας, δεν μπορώ να τις θυμηθώ όλες. Με τραγούδια από το θέατρο ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης. Γιάννης Μπέζος και Τάνια Τρύπη θα βρεθούν στην αυλή του Φιλοπρόοδου για να τραγουδήσουν υπέροχα θεατρικά κομμάτια. Εναρκτήρια εκδήλωση για το φετινό καλοκαίρι στον Φιλοπρόοδο Συλλόγο Κοζάνης και για 23η χρονιά η αυλή υποδέχεται μια πολύ ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση που έχει τίτλο «Της καρδιάς και της μνήμης» και αναφέρεται στο τραγούδι που έχει γραφτεί για το θέατρο πρόζα και επιθεώρηση από το 1930 μέχρι σήμερα. Ένα ξεχωριστό θέμα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο μας περνάει, μας κάνει ένα πέρασμα στην σύγχρονη ιστορία μας, μέσα από το θέατρο και την μουσική, και εκλεκτοί καλεσμένοι παίρνουν στους ώμους τους αυτή την εκδήλωση να την φέρουν σε πέρας και να τη φέρουν με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ο Γιάννης Ομπέζος, ένας εξαίρετος ηθοποιός, καθώς και η Τάνια Τρύπη, οι οποίοι ξέρουμε ότι και οι δύο, εκτός από πολύ καλοί ηθοποιοί, είναι και πολύ καλοί ερμηνευτές. Τα πάνε και πολύ καλά στο τραγούδι.
Τέσσερις μουσικοί του συνοδεύουν. Ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ένας πολύ γνωστός μουσικός δημιουργός, έχει κάνει την ενορχήστρωση. Θα ακουστούν τραγούδια πολύ και πολύ γνωστά, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Λεοντή, Μικρούτσικο και πάρα πολλά άλλα, που αναφέρονται σε αυτό το τραγούδι που έχει γραφτεί, όπως είπαμε, για το θέατρο. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε την πρώτη μουσικοθεατρική εκδήλωση του Συλλόγου στην Αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων τη Δευτέρα το βράδυ στις 9.30. Τώρα, στην περίπτωση που ο καιρός δεν μας το επιτρέψει, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και βλέπουμε και τα site ότι δείχνουν μια άστατο καιρό, υπάρχει μέρημνα, εάν τελικά δεν πάει καλά ο καιρός τη Δευτέρα, να μεταφέρουμε την παράσταση αυτή στο Ολύμπιον. Την ίδια ώρα, 9.30 ώρα λοιπόν, αν ο καιρός είναι καλός στην Αυλή, αν δεν είναι καλός ο καιρός στο Ολύμπιον. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτή την μοναδική μουσική εκδήλωση που έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να απολαύσουμε και τον Γιάννη τον Μπέζο και την Τάνια Τρίπη και τους μουσικούς σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που αναφέρεται στο τραγούδι που έχει γραφτεί για το θέατρο. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνη επίπνου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών, σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνη επίπλου, στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας, φτιαγμένο για εσάς. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors AEV στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων στην κατάκτηση των Group. Το νέο Renault Clio και το Clio Sport Tourer από 10.790. Το νέο Renault Megane από 15.390. Το νέο Seat Ibiza από 10.990. Το νέο Seat Arona από 14.900. Το νέο Suzuki Swift από 11.830. Κατάκτηση των Group. Από τους μεγαλύτερους διανομής καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η γνώση και αγάπη για το καλό φαγητό, δημιουργήσαμε ένα νέο χώρο στο Hotel Ioannou Resort στην Πτολεμαΐδα, σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον ιδανικό για οικογενειακές και επαγγελματικές γευστικές συναντήσεις. Με την επιμέλεια του Θοδωρή Ιωάννου, η βεράντα του Hotel Ioannou Resort σας περιμένει. Μικρόν διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλώς σας βράδυ.